Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον γενικό αρχηγό της μπασκετικής ομάδος του Ηρακλή, της ανδρικής ομάδος μπάσκετ, τον Γιώργο Γιαννουζάκο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας, και να του πω συγχαρητήρια, γιατί την προηγούμενη φορά, την πρώτη φορά που μιλήσαμε, τότε που τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά, είχαν έρθει κάποιες φαλιάρες στην αρχή, είχε δεσμευτεί ενώπιον όλων ότι μη μας φοβάστε, θα δείτε τη συνέχεια. Και η συνέχεια είναι αυτή που θέλουμε να βλέπουμε, αν εξαιρέσουμε δύο άτυχα παιχνίδια με πολλούς τραυματισμούς που ήρθαν και τις ήττες. Νομίζω ότι συνεχίζεται με αισιοδοξία. Καλησπέρα και καλή χρονιά, με υγεία. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καταρχάς πρέπει να δώσω για έναν ακόμα λόγο συγχαρητήρια. Για ποιον άλλο λόγο? Γιατί μόλις τώρα που δεν πρόλαβα την προηγούμενη κλήση μου κάνετε, κέρδισα τη ομάδα στα τρίποντα. Δεν θα πω ποιον. Λοιπόν. Συγχαρητήρια. Το έχεις ακόμα, έτσι. Το έχεις ακόμα. Είναι το μόνο που έχει απομείνει πλέον το σούτ. Αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος στην ομάδα. Ναι, ναι, πραγματικά είμαστε. Και αυτό είναι το γεγονός που με χαροποιεί περισσότερο από όλα. Ότι έχει περάσει σχεδόν πάνω λίγο παραπάνω από μισή χρονιά. Και παρόλη τις δυσκολίες που είχαμε και με τους τραυματισμούς που είπες και γενικότερα. Με τις δύο ήττες σε ναι, Κό και, και Λάρισα. Ναι. Φαίνεται ότι έχουμε επανακάμψει. Διατηρείται το κλίμα το πολύ καλό που υπάρχει, συναδελφικότητας, αλληλεγγύης, ομαδικότητας, που είναι βασικά υλικά για μια συνταγή επιτυχημένη, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Πολύ δύσκολο μάτι αυτό που έρχεται το Σάββατο, αλλά νομίζω ότι ξεκινήσαμε τη εβδομάδα πολύ καλά, πολύ συγκεντρωμένες προπονήσεις, μόλις τελείωσε η σημερινή, και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να επιστρέψουμε εκεί που μας αξίζει να είμαστε, τέλος πάντων. Η πίστη για την πρώτη θέση παραμένει? Νομίζω ότι... Γιατί δεν έχει κρυθεί. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι... Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το καταλάβουν και όλοι πρέπει να το ξέρουν, ακόμα και αυτοί που βρίσκονται στην Αθήνα και δεν το έχουν σκεφτεί πολύ σωστά, ότι η ομάδα στον Ηρακλή δεν έχει ξαναπαίξει ένα φάριο. Ναι. Είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα που δικαίως ή αδίκως βρίσκεται και έχει συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι μόνο, αν θυμάμαι, αν είχε παίξει αυτή μια χρονιά αυτή. Ναι. Ας βάλουμε την ΑΕΚ πιο πάνω από εμάς, είμαστε η δεύτερη καλύτερη. Ήταν και στη Β' και στην Α2 η ΑΕΚ. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Και ο Ηρακλής ίδιο. Δεν υπάρχουν καλύτερες ομάδες από αυτές τις δύο που έχουν παίξει. Οπότε, σαν όνομα, είμαστε πάντα υποχρεωμένοι, και όταν, ειδικά όταν είμαστε σε τέτοια κατάσταση, είμαστε δυνατοί δηλαδή, και έχουμε δυνατότητα να κυνηγάμε και να λέμε ότι κυνηγάμε την πρώτη θέση. Και το πιστεύουμε κιόλας. Νομίζω το ειδικό βάρος της φανέλας του Ηρακλή μετράει παντού. Και έχει μετρήσει και σε παιχνίδια φέτος, θέλω να πω. Βεβαίως. Όπως και στο μάτς με τον Ιωνικό, ας πούμε, το οποίο φαινομενικά ήταν χαμένο στα τελευταία λεπτά του και με τους τραυματισμούς και με όλα. Με μισή ομάδα, ναι. Με μισή, ναι, ακριβώς. Το γυρίσαμε και το κερδίσαμε και στα ίσια. Χωρίς βοήθεια από κανέναν. Και θα μπορούσε και πάλι με μισή ομάδα να κερδίσει ο Ηρακλής και την Αγιά και, και την Κο. Δηλαδή για... Στην Κο είχε ξεχαστεί πιο νωρίς το. Η ήττα στα τελευταία λεπτά μας είχε 8 πόντους καθ' την Αγιά. Χάθηκε σε ένα σουτ σε μια φάση, ας πούμε, που πήρε ένα χαμένο σουτ και ένα επιθετικό rebound. Ήταν πολύ κοντά το παιχνίδι. Τώρα να ρωτήσω επί της ευκαιρίας, εκείνη η ένσταση του Ηρακλή τι απέγινε? Για το... Όχι, όχι, απορρίφθηκε γιατί ήταν πρόσφατο το σουτ. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά σαν Γιώργος Γιαννουζάκος δεν θέλω ο Ηρακλής να κερδίζει παιχνίδια στην αρχή. Θέλω να τα κερδίζει τα ίσκη, και δεν ήταν και τόσο μεγάλη, θα έλεγα, η αδικία σε εκείνο το παιχνίδι. Το να μην. Δηλαδή δεν ήταν κάτι τόσο εμφανές. Ήταν... Με το θέμα του χρόνου, αν το καλάθι, ναι, που μπήκε, ήταν. Ακριβώς. Έπρεπε, αν ήταν όπως είναι στην Ευρωλίγκα που ανάβουν το ταμπλό, θα ξέραμε. Καλά, ναι, και στο NBA. Ναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν κάτι το οποίο. Δηλαδή παρόλο και η κάμερα η οποία έπαιρνε το παιχνίδι δεν ήταν. Ήταν κάμερα κινητού, νομίζω. Δηλαδή δεν ήταν κανονική κάμερα. Μπορεί να έχει άλλη διαφορά και να μην ήταν πραγματική, ας πούμε, διαφορά. Ναι, και δεν είχαμε και χρόνο μπροστά μας σε monitor για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Απλά μας φάνηκε παράξενο όλη αυτή την ώρα που είχε στη διάθεσή του ο παίχτης να γυρίσει, να πάρει το rebound, να ξανασουτάρει. Τέλος πάντων. Έγινε, πέρασε στο παρελθόν. Μετά από μια σειρά δύσκολων αγώνων, τα εκτός έδρας που προαναφέραμε, ήρθαν κάποια εύκολα βατά παιχνίδια που, δόξα τω Θεώ, ο κύριος Μέξας έδωσε και ευκαιρία σε νέα παιδιά. Φαντάζομαι το χαίρεσε, Γιώργο, πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν ξεχνάμε το πώς ξεκίνησε στον Ηρακλή. Σε θυμάμαι πολύ πολύ μικρό να μπαίνεις μέσα στο Ιβανόφιο για να... Αλήθεια, ποιο ήταν το ντεμπούτο, θύμισε μας, μάτς, για Α1.
Α1, επίσημο μάτς αντρών, έτσι. Πρώτα δεν μιλάω για εφήβους και τέτοια. Ναι. Ευρωπαϊκό ήταν το Μπούντο μου στον Ηράκλειο. Ευρωπαϊκό, έπαιξα με μια Ουγγρική, την Κέρμετ. Κέρμετ ή Κέρμετ, αν θυμάμαι καλά. Το 1994. Κυπελλοχονίδα τι ήταν, Κόρατς ήταν, τι ήταν. Ήταν, ναι, όχι, η Κόρατς και η Κυπελλοχονίδα, δεν θυμάμαι, τα δύο. Ναι. Πού ήταν, θυμίσαι μου ξανά, δεν άκου, πού ήταν. Ήταν σε Βανόφιο με προπονητή τον Σούμποβιτς με την Κέρμετ εντός. Ναι. Και είχα πάει και στην αποστολή της Ουγγαρίας. 17, πόσο ήσουν. 18. 18. 18. Ναι, ναι. Και το θυμήθηκα και τώρα που συζητάμε, γιατί ναι. Προχθές μας μιλούσε εδώ ο Θανάσης ο Τσούκας, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που παίρνουν χρόνο συμμετοχής, και νομίζω ότι η χαρά των τελευταίων δύο αγώνων, κυρίως με τον Εθνικό που ήταν πολύ μεγάλη απόσταση των δύο ομάδων, ήταν και αυτή, έτσι, ότι είδες κάποια νέα παιδιά και μπήκανε μέσα. Σαφώς, ο στόχος της ομάδας είναι να καταρχάς να ξεκινήσει πάλι να είναι πρωταγωνίστρια στα θέματα υποδομής, όπως είχε υπάρξει στο παρελθόν, με πρωταθλήματα και πανελλήνια. Γιατί έχουν περάσει και 20 χρόνια από την τελευταία κατάκτηση πανελλήνιου πρωταθλήματος. Έπαιζε ακόμα ο Λάζαρος Παπαδόπουλος εδώ, σαν έφηβος στον Ηράκλειο. Και πέρυσι η ομάδα επέστρεψε στο Final Four μετά από 10 χρόνια, πόσο ήταν. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια. Είναι και αυτός ένας στόχος. Βέβαια, ο πρωταρχικός στόχος είναι το να κάνει ομάδα τη δουλειά της και να της ανέβει την κατηγορία που της αξίζει να είναι. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε πάλι από χαμηλά να χτίζουμε αυτό που έχει γκρεμιστεί, θα λέγαμε, σε αγωγικά τα τελευταία 11-12 χρόνια. Νομίζω ότι πλέον υπάρχουν οι βάσεις. Και μεγάλη μας χαρά που έχουμε ήδη παιδιά που έχουν ανταπεξέλθει και μπορέσαν και μέσω της συμμετοχής τους στις προπονήσεις της αντρικής ομάδας να μπουν και να παίξουν σε κάποια αγώνα, όπως το πολύ σωστά είπε ο Θανάσης Τσούκας και ο Γιώργος Φίλιος, που έχουν συμμετοχή. Έχονται και άλλα παιδιά από πίσω, ο Φώτης ο Γιουργαλάς, ο Γιώργος του Κωστίκας, αν θέλει να παραμείνει στην ομάδα, δεν ξέρω τι θα κάνει, ακόμα και ο Θωμάς ο Κατσαούνης. Έχουμε παιδιά που και ο Γιώργος του Πετανίδης είναι κάποια άτομα τα οποία πραγματικά πιστεύουμε ότι θα, αν δουλέψουν και αν συνεχίσουν να έχουν τη συμπεριφορά και την αφοσίωση που έχουν αυτή τη στιγμή, θα μπορέσουν να διαπρέψουν και ελπίζουμε να το κάνουμε τη φανέλα του Ηρακλή. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, μια που μιλάμε για τις μικρότερες ηλικίες, σήμερα παίζουμε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στις 10 παρατέρα του Δήμαρχου Βανόφιο για το πρωτάθλημα το εφηβικό. Το οποίο. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Εγώ το αναφέρω τώρα από εκεί και πέρα. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Είναι και αργά. Καλά κάνεις. Είναι ώρα Champions League αυτή, 10 παρατέρα. Τα πιτσιρίκια τα βάζουν, έχουν και σχολείο αύριο, δεν έχουνε. Έτσι, ναι, ναι. Πάμε λίγο πίσω στους άντρες. Πλέον υπάρχουν παιχνίδια και για τον Ηρακλή και για τον Ιωνικό με ομάδες που θα σφαχτούν σε εισαγωγικά το ρήμα για μια θέση στην πεντάδα. Και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλές οι ομάδες που είναι εκεί κοντά. Δηλαδή είναι ο Ηρακλής, ο Ιωνικός, από κάτω είναι ο Ερμής Αγιάς με ένα πόντο διαφορά, ένα βαθμό διαφορά αυτές οι τρεις. Μεταξύ τους, και όλοι οι υπόλοιποι βράζουν, Γιώργο, στο ίδιο καζάνι. Το θεωρείς θετικό το ότι πέρα από τα μάτια του Ηράκλειου που φυσικά χρειάζονται προσοχή, ότι και ο Ιωνικός έχει τέτοια παιχνίδια, γιατί αυτές όλες οι ομάδες έχουν κίνητρο να μπουν στην πεντάδα. Και ίσως. Να, η Καστοριά για παράδειγμα μπορεί να κάνει μια ζημιά, λέμε τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα που έπαιζε στην Καρδίτα, την προηγούμενη που κέρδισε στο δεύτερο, νομίζω με δυσκολία ο Ιωνικός. Ναι, ζωρίστηκε πολύ. Για μας είναι ευχής έργο να συμβεί κάτι τέτοιο, να κερδίσουμε εμείς ένα δεύτερο παιχνίδι που θα βάλουμε, όπως είπες, και να χάσει ο Ιωνικός για να μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε την πρώτη θέση. Αλλιώς το μεταξύ μας. Εμείς κοιτάμε τα δικά μας παιχνίδια. Αν δεν χάσουμε κανένα παιχνίδι από εδώ και πέρα, έχουμε 14 ακόμα, μπορούμε να βγούμε πρώτοι. Άμα χάσουμε, θα κυνηγήσουμε να βγούμε μέσα από τον play-off. Απλά είναι τα πράγματα, απλά μαθηματικά. Εμείς κυνηγάμε να κάνουμε το 14-14. Αυτός είναι ο Ηρακλής και αυτός πρέπει να είναι. Τα μυαλά μας εκεί είναι. Αλλά πρώτα απ' όλα έχουμε να κρίσουμε την Καρδίτσα. Το 1 από τα 14. Και μετά πάμε. Συνεχίζουμε. Δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει το τι θα κάνει ο Ηρακλής. Μας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε εμείς. Σωστά. Σωστά. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θέλω να πιστεύω σε πολύ καλή κατάσταση. Από ό,τι βλέπω και από τις προπονήσεις κτλ. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και νομίζω ότι σιγά-σιγά θα ξεχωρίσουν και οι ομάδες της κορυφής. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα φτάσουν να ακολουθεί ούτε ο Ερμής θα φτάσει μέχρι τις τελευταίες ζώνες. Θα είναι οι δύο και οι υπόλοιποι θα είναι όλοι μαζί. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι. Ναι. Αλλά ακόμα είναι νωρίς να το πούμε. Ας πάμε το Σάββατο στην Καρδίτσα, ας κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και τα ξαναλέμε. Εν όψη, Γιώργο, και του αγώνα της Καρδίτσας, όπου και πάλι περιμένουμε κόσμο του Ηρακλή να είναι κοντά σας, είναι πολύ ωραία η αίσθηση που πουθενά δεν είστε μόνοι. Έτσι, αν εξαιρέσουμε την Go που ήταν πολύ μακρινό ταξίδι. Ένα καλαστικό, εμείς πήγαμε το ζόρι. Και πολύ κακό στα καιρό. Υπόλοιπα δεν είστε μόνοι ποτέ.
Καθόλου μόνοι. Όχι, δεν είμαστε και αυτό είναι το... δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο το έχει ανάγκη η ομάδα. Να ξέρει ότι να αισθανόμαστε και εμείς που είμαστε μέλη της ομάδας μας, ότι πάντα έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Ξέρω ότι ποτέ δεν αφήνουν την ομάδα για παδί, αλλά το γεγονός ότι φέτος την υποστηρίζουμε και με περισσότερο ζήλο, θα έλεγα, και πιστεύουν σε αυτή, μας κάνει περήφανος που έχουμε καταφέρει να τους κάνουμε να, τους κάνουμε να πιστεύουν τόσο πολύ σε αυτήν την ομάδα. Γιατί αξίζει αυτή η ομάδα την πίστη των οπαδών του Ηρακλή. Έτσι ακριβώς. Και όλο αυτό. Έτσι ακριβώς. Και θα συνεχίσουν. Και θα συνεχίσουν να το κάνουν, ναι, μέχρι και θα συνεχίσουμε και εμείς να προσπαθούμε να δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να τους έχουμε πάντα κοντά μας. Ο ένας τον άλλον. Είναι η πάσα. Έτσι. Η πάσα. Έτσι. Εγώ οι τελευταίες εικόνες που έχω από τη Βανόφια, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, ναι, ναι. Πριν τη χρονιά που πέσαμε, είναι εκείνες που μετά από κάθε παιχνίδι μαζευόμαστε. Ήταν ο Χατζηβρέτας τότε αρχηγός. Η ομάδα του 2001-2002 που κάθε παιχνίδι μετά κάναμε αυτό το ζαλίζουμε το σύστημα μαζί με τους οπαδούς. Που είχε αρέσει του Χατζηβρέτα το σαν σύστημα και πηγαίναμε κάθε φορά και ξεκινούσαμε να κάναμε όλοι μαζί αυτό. Μετά από κάθε παιχνίδι. Θύμη, λοιπόν, για να καταλάβουμε βέβαια και τι λέμε, πες και τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι ήταν ο Διαμαντίδης, ήταν ο Σκορτσιανίτης, τι να συζητάμε, ήταν ο Πλάκνη, ήταν ο Νίκ, ο Σάσα Χούμπαν και μετά κάποιοι... Ο Μούμου, τι κάνει ο Μούμου? Δεν ξέρω, αλλά... Έχω καιρό να μιλήσω και μαζί του, που είχα και καλή προσωπική σχέση. Έχετε επαφή, Γιώργο, με εκείνη τη φουρνιά? Έχω καιρό να μιλήσω μαζί του. Εγώ είχα. Μέχρι πριν κάποια χρόνια είχαμε τον Μούμου, ειδικά. Ναι. Και αφού πήγαμε τον Ηρακλή, κάναμε παρέα. Αλλά έχουμε χαθεί, αλλά νομίζω ότι είναι εύκολο να βρεθεί μέσω των μέσων. Κλείνοντας και πριν σε ευχαριστήσω, αν δεν το γνωρίζει ο κόσμος, να ξέρει ότι πέρα από τον γενικό αρχηγό του μπάσκετ, μιλάω και για έναν από τους πιο φανατικούς οπαδούς του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Φανατικούς όμως, όχι ψέματα, πετσιά. Την ώρα του ζεστάματος ήμουν μέσα στην τηλεόραση και έβλεπα τον κόλ της Σοφάρης. Αυτά τα 3-5 όταν σου τα κάνουν δεν μπορείς, έτσι, δεν μπορείς. Τι να κάνω. Κάνουμε ένα σχόλιο για το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι έχει αλλάξει προς το καλύτερο κατάσταση. Εγώ πιστεύω στην ομάδα και πλέον δείχνει ότι μπορεί να καταφέρει και να επιστρέψει και να διορθώσει, θα έλεγα, μια λαθασμένη πορεία που είχε πάρει στην αρχή της χρονιάς. Ξεκινά ο δεύτερος γύρος. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Είναι μείον 8. Ναι. Προλαβαίνει. Κοίταξε, μετά από μία αγωνιστική φάση τώρα είναι εκτός, μετά παίζουμε την Κέρκυρα στην έδρα μας, δεν είναι? Ναι, ναι. Η Κέρκυρα είναι πιο πάνω. Φυσικά, αν κερδίσει πρώτα. Θα ήταν στο 6 με αυτό που έγινε με τον Πλατανιά, γιατί έχασε η Κέρκυρα. Ακριβώς, θα ήταν στο 6 και σου είναι μια χαρά. Όχι, προλαβαίνει σίγουρα. Αν δεν έχουμε τραυματισμούς, γιατί νομίζω ότι είμαστε και... Ο Περόν έμεινε 2 εβδομάδες έξω. Ναι, αυτό λέω. Οπότε θα πρέπει να είμαστε και τυχεροί και σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αν πάνε όλα καλά από πλευράς υγείας, τα υπόλοιπα μπορούμε να καταφέρουμε στο γήπεδο. Τα παιδιά έχουν δείξει ότι πιστεύουν σε αυτό το πράγμα. Άντε, να σε δούμε και στο Καφρατζόγλιο, γιατί ναι, που με το μπάσκετ σε έχουμε χάσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και με την νίκη φυσικά στην καρδίτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννουζάκο.